Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Στα χέρια μας έχουν βγει, το Υπουργείο κοινοποίησε και τα στατιστικά, τα πρώτα στατιστικά των πανελλαδικών εξετάσεων και έχουμε κάποια εικόνα λίγο. Παρατηρούμε ότι στο πρώτο πεδίο τα θέματα δυσκολεύτηκαν τα παιδιά λίγο παραπάνω στα αρχαία και σύμφωνα με τα στατιστικά τα περσινά και λίγο πιο εύκολα πήγαν οι μαθητές στα λατινικά. Στο συγκεκριμένο πεδίο παρατηρούμε ότι φέτος το μάθημα που δυσκόλεψε γενικά βέβαια ήταν η ιστορία, καθώς το 50%, το 51% των γραπτών φαίνεται να είναι κάτω από τη βάση. Η Αναστασία Φουρνογεράκη από την Ζάκυνθο έβγαλε 18.700 μόρια. Νιώθει μεγάλη ικανοποίηση που πέτυχε τον στόχο της. Μου φάνηκαν μερικά μαθήματα πιο δύσκολα από κάποια άλλα. Η χημεία ήταν πολύ μεγάλο, μου φάνηκε το διαγώνισμα. Η φυσική λίγο με δυσκόλεψε, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα. Ο Μύρωνας Αυγουστάκης από την Πάτρα έβγαλε 18.875 μόρια και θέλει να σπουδάσει ιατρική. Και μόλις τελειώσει τις σπουδές του, θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Είχε αρκετό διάβασμα και έτσι ήταν εκτενής ήδη. Αλλά okay, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Μια χαρά. Ελπίζω να τελειώσω τις βασικές σπουδές εδώ και μετά θα προτιμούσα να πάω κάπου έξω, κατά προτίμηση προς Γερμανία. Πιο πέρα δεν βλέπω κάτι. Ίσως κάποιο μεταπτυχιακό θα ήθελα να κάνω. Η Δέσποινα Ιωάννου από την Πάτρα έβγαλε 19.100 μόρια και θέλει να σπουδάσει ιατρική. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ακόμα και με το τέλος των εξετάσεων πάντα υπάρχει αμφιβολία του πώς έγραψα και το τι θα πιάσω τελικά. Και όταν βλέπεις ότι και οι κόποι σου ανταμείβονται και ότι τελικά πιάνεις τον αρχικό σου στόχο, παίρνεις μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ένα αίσθημα δικαίωσης, ότι αυτό που έκανα όλη τη χρονιά, οι θυσίες μου, όλα αυτά έχουν πιάσει τόπο. Ο Αθανάσιος Καζαζάκης έβγαλε 18.600 μόρια και θέλει να σπουδάσει στο οικονομικό πατρόν και είναι πολύ χαρούμενος που κατάφερε τον στόχο του. Θέλω να περάσω στο οικονομικό πατρόν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη βαθμολογία μου. Κίνησα από πέρσι την προετοιμασία. Στη Δευτέρα, τα θερινά. Χρειαζόταν κάποια οργάνωση, ένα πρόγραμμα. Ήθελε γενικά κάποια προσπάθεια. Επόμενος σταθμός είναι η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής διπλού παράλληλου μηχανογραφικού και για τα δημόσια ΙΕΚ. Οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος του Ιουλίου ή τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.